Γεωπολιμερές τσιμέντο είναι. Όπα, όπα, όπα. Μπορεί να ήταν η θέση. Εδώ κάτι έμπαινε. Και εδώ κάτι έμπαινε. Και εδώ. Βλέπεις ότι πάει κι άλλο κάτι. Mm-hmm. Είναι μόνο αυτό. Υπάρχει κι άλλο κτίριο, όντως. Ναι. Και εκεί για τα υγρά εδώ πέρα. Το αυλάκι για τα υγρά που πέφτανε. Τώρα τι υγρά ήτανε, κανείς δεν ξέρει. Γεωπολιμέρες εδώ, έτσι. Γεωπολιμέρες με ταφική περίβολο. Τσιμεντάκι. Εδώ είπατε αυτό ότι ήταν... ότι έχει απομείνει από το βωμό. Είναι η βάση που έμπαινε. Κάτι έμπαινε εδώ, κάτι έμπαινε εδώ. Ναι. Αυτό για τα υγρά είναι γύρω-γύρω όλο. Ναι. Φαντάζομαι, άμα κάνανε εκεί το τελετουργικό, σκέτης που πλημμύριζε εδώ ο τόπος και έρεε γύρω-γύρω. Και αυτό εδώ μετά το οδηγούσανε... κάπου. Σε κάποιο τάφο. Φαντάζομαι τι μαζεύανε. Το βλέπεις. Ναι. Είχε μέσα σε δέσποινες των εγών. Θα τα δείτε, εκεί στο νέο μουσείο είναι τα άμφια αυτά που φορούσαν, γιατί ήταν ιέριες. Αυτές ήταν παρθένες και έκαναν αυτές τις τελετουργικές καταστάσεις. Πολύ ενδιαφέρον. Η δέσποινα των εγών είναι η γυναίκα του Αμίντα. Και πιο κάτω είναι ο τάφος της Ευρυδίκης. Εδώ τι έχει βρεθεί. Στο θέατρο έχει βρεθεί τίποτα. Όχι τίποτα, αυτά που βλέπετε τώρα. Οι εικασίες είναι ότι ήταν ξύλινα και καταστράφηκαν. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι τα πήραν και τα χτίσαν σε πρωτότυπο. Μαρμάρινοι έχουν. Μαρμάριος χρόνος υπάρχει στον τάφο της Ευρυδίκης. Ο οποίος παλιά ήταν επισκέψιμος, τώρα δεν είναι για κάποιους λόγους. Δηλαδή, εγώ είχα την τύχη να τον δω μικρό σχολείο, τόσο παλιά μιλάμε. Πού έχετε σχολείο εδώ? Σχολείο στην πλατεία. Κατευθυνόμενοι από εδώ που είναι, σε ευθεία είναι? Κάπου περίπου σε μια ευθεία. Κάπου εκεί είναι. Είναι νεόχτιστο. Καλησπέρα σας, είμαστε Mr. Bright and the Magpie. Είμαι ο Mr. Bright και πίσω από την κάμερα σήμερα για αλλαγή είναι η Miss Magpie. Καλησπέρα. Έχουμε έρθει ένα ταξίδι αστραπή κυριολεκτικά στη Βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κωμόπολη της Βεργίνας. Ήρθαμε αυθημερών και ζητούμε συγγνώμη από τους συνδρομητές οι οποίοι μας έχουν πει επανειλημμένως όταν έρθουμε από τα μέρη τους να τους καλέσουμε ώστε να μπορούν να μας ξεναγήσουν. Αλλά ειλικρινά ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής και ουσιαστικά ξεκινήσαμε το πρωί από Αθήνα και θα φύγουμε το απόγευμα αργά για την επιστροφή. Η σημερινή μας ξενάγηση ξεκινά από το θέατρο, εν πάση περιπτώσει, της Βεργίνας. Η τοποθεσία που είναι κτισμένο το θέατρο είναι παρόμοια με άλλα θέατρα που έχουμε επισκεφθεί, αν και εφόσον είναι θέατρα όπως έχουμε ξαναπεί σε πολλά επεισόδια. Μόλις βγήκαμε από το χώρο του θέατρου, η Miss Magpie έχει παρατηρήσει αρκετά, όπως και εγώ, έχει να σας πει κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να πούμε ότι ο χώρος εδώ είναι σχεδόν σε εγκατάλειψη, είναι πολύ κακοδιατηρημένος. Φυσικά τα βασιλικά ανάκτορα, το παλάτι του Φιλίππου, δεν ξέρουμε βέβαια ποιανού μπορεί να είναι, θα σας πω πιο μετά και γι' αυτό, είναι κλειστό, εννοείται, γιατί κάνουν έργα αναστήλωσης, υποτίθεται ότι αναστηλώνουν πάλι οικείονες και τα λοιπά. Τη δική μου την άποψη την ξέρετε ήδη, πιστεύω ότι είναι μνήματα που απλά τα τρυπάνε και τα κάνουν κλασικά πάλι οικείονες ή τουλάχιστον κάποια από αυτά, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε από κοντά, αλλά επισκεφθήκαμε το θέατρο. Τώρα, στο θέατρο αυτό εγώ παρατήρησα πολλά και διάφορα περίεργα. Καταρχάς, με το που μπαίνεις μέσα στο κέντρο του θεάτρου βλέπεις ένα απομεινάρι από μια βάση. Βλέπουμε και την χαρακτηριστική τρύπα όπου προφανώς κάτι έμπαινε για να κρατηθεί όρθιο. Τώρα μέσα το Wikipedia λέει ότι ήταν προφανώς κάποιος βωμός όπου υπήρχε στην μέση του θεάτρου και το πολύ παράξενο είναι ότι στο τελείωμα του τελευταίου διαζώματος υπάρχει μία πολύ βαθιά αυλάκωση. Τώρα μέσα πάλι σου λέει ότι αυτό ήταν κάτι σαν υδρευτικό σύστημα για να μαζεύονται τα νερά και γιατί να είναι τόσο βαθύ αυτό το αυλάκι. Και τι δουλειά έχουν τα νερά εκεί πέρα. Καταρχήν, όπως είδατε, όλο εδώ το μέρος είναι αμφιθεατρικό. Δηλαδή έχει μια κατηφορική ρίση, αρκετούτσικη μπορώ να πω. Όλο το υπόλοιπο θέατρο είναι χτισμένο με πορόλιθο, το βλέπετε, ή κάποιου είδους, δεν ξέρω, ίσως γεωπολιμερές. Πάντως η βάση του βωμού βλέπουμε ότι είναι τσιμεντάκι, κανονικότατο. Τώρα, ακριβώς δίπλα, στα αριστερά του θεάτρου, βλέπουμε κατάλοιπα από ένα περίεργο κτίσμα,
Εμένα ναι, μου κάνει σαν ταφική περίβολος αρκετά μεγάλη. Βλέπουμε και την τεχνοτροπία που είναι σχεδόν ίδια με του Ραμνούντα. Οπότε, γιατί όχι να μην είναι ένας μεγάλος τάφος οικογενειακός. Και δίπλα από το θέατρο, κλασικά, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι όλο εδώ το μέρος, θα πάμε μετά να το επισκεφθούμε και το υπόλοιπο, είναι γεμάτο τάφους. Ταφικές περιβόλους, πιο μικρούς τάφους, ακριβώς από πίσω μας ψηλά είναι και το προϊστορικό νεκροταφείο. Υπάρχουν αρκετοί τάφοι, κατά περίεργο λόγο μοιάζουν με εκείνα τα δωματιάκια, εάν θυμόσαστε στο επεισόδιο μας ο άγνωστος αρχαίος θωρικός. Σας βάζω εδώ το βίντεο, αν δεν το έχετε δει να πάτε να το τσεκάρετε. Είναι παρόμοια, οπότε συγχωρέστε μας, μας είδατε στο συγκεκριμένο επεισόδιο ότι είχαμε μπερδευτεί αρκετά, γιατί βλέπαμε πάλι μικρά δωματιάκια με είσοδο, πάλι 2x2, 1x2 κτλ. Και νομίζαμε ότι ίσως έμεναν κάποιοι ιερείς, λόγω πάλι του τελεστηρίου του θεάτρου του Θωρικού, αλλά όχι. Τελικά ήταν τάφοι και αυτοί, όπως και οι τάφοι που έχουν βρεθεί πάλι τα δωματιάκια εντός της αρχαίας αγοράς των Αθηνών στο Μοναστηράκι. Πάλι και εκεί μπερδευτήκαμε. Αλλά όπως βλέπετε ενώνονται όλες οι κουκίδες, οπότε ήταν τάφοι και αυτά. Όπως βλέπετε έχουμε έρθει σε ένα εντελώς διαφορετικό μέρος. Έχουμε κατέβει από τη θέση του θεάτρου και των ανακτόρων. Δυστυχώς ο ήλιος ήταν ανυπόφορος, οπότε βρήκαμε με ένα μέρος με λίγο σκιούλα. Τώρα, σε σχέση με το θέατρο, βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον λίμα. Βασικά, εάν κάποιος γράψει στο Google αρχαίο θέατρο Εγών ή Βεργίνας, είναι το δεύτερο λίμα που βγαίνει. Και αυτό σας το λέω για να μην νομίζετε ότι τα βγάζουμε από την κοιλιά μας. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ακριβώς τι γράφει το λίμα. Για το συγκεκριμένο εδώ θέατρο της Βεργίνας λέει ότι ήταν από τα πιο σημαντικά και μας λέει ότι τελέστηκε ο γάμος της Κλεοπάτρας, κόρη του Φιλίππου Β, του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και μάλιστα μας λέει ότι κατά την τελετή αυτή ο βασιλιάς παρουσίασε την πρωτομή του δίπλα σε αυτές των 12 θεών, μια ενέργεια που ερμηνεύτηκε ως απόπειρα θεοποίησής του, στην ίδια τελετή δολοφονήθηκε. Τι καταλαβαίνουμε εδώ? Εγώ καταλαβαίνω για μια αποκρυφιστική τελετή μεταβίβασης αρχαίας γνώσης, όπου όταν ο αρχιερέας, στην περίπτωση εδώ λέει ο Φίλιππος, κάλλιστα λοιπόν θα μπορούσε να είναι κάποιος πολύ σημαντικός μεγάλος αρχιερέας, εμβαρός, όπως θέλετε πείτε τον, ο οποίος μεταβίβασε σε ιέρεα ή σε άλλον νέο ιερέα την απόκριφη γνώση. Ίσως ήταν κάποιος τέκτονας της τότε εποχής, αλλά σίγουρα ήταν σημαντικός. Και με το που μεταβίβασε τη γνώση, εθανατώθηκε, όπως ήταν και το τυπικό σε τέτοιες απόκριφες τελετές. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον, όπως σας προανέφερα, ότι γύρω-γύρω από το θέατρο υπάρχει αυτό το αυλάκι. Όπως βλέπεις το θέατρο προς τα κάτω, κατηφορικά, υπάρχει το ιερό της Ευκλίας. Από ό,τι μας είπε και ο εντός του θέατρου, αυτή ήταν κάποια αρχιέρεια όπου προς τιμήν της έχουν φτιάξει αυτό το ιερό σαν τέμενος. Και υπάρχει και ο τάφος της, στον οποίο μέσα βρίσκεται ένας μαρμάρινος θρόνος. Ίσως ήταν ένας από τους 5 θρόνους που υπήρχαν μέσα στο θέατρο για τους 5 οσίους. Βλέπουμε και κάτω κάποια ίχνη ότι κάτι έμπαινε σε κάποια σημεία, σε 5 σημεία τέλος πάντων, γύρω από το θέατρο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλες αποδείξεις, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως βλέπεις το θέατρο, όλα αυτά τα αυλά κόμματα με τα υγρά που έρεαν λόγω της ρίσης καταλήγουν στο ιερό και στον τάφο της Ευκλίας, που δεν είναι πάλι επισκέψιμο και που ποιος ξέρει τι ενεργοποιεί το μέσω αυτών, εάν και εφόσον γινόταν έτσι.
κλείνοντας το λίμα μας για το θέατρο. Η θέση του φαίνεται να ήταν πολύ σημαντική για τους κατοίκους της περιοχής. Πλέον θεωρείται σίγουρο πως αποτελούσε κομμάτι του ανακτόρου με το οποίο ίσως επικοινωνούσε μέσω κάποιας στοάς. Ίσως. Επίσης μας διαβεβαιώνει ότι όντως στο κέντρο της ορχήστρας αποκαλύφθηκε μέρος της θυμέλης του βωμού που αφιερωνόταν στον θεό Διόνυσο, προφανώς Ζαγραία. Οπότε τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτά που μόλις διαβάσαμε? Πρώτον, ότι δεν επρόκειτο για θέατρο όπως το έχουμε εμείς ή όπως μας το έχουν βάλει στο μυαλό, ότι πρόκειται για ένα είδους τελεστήριο. Επίσης, ότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο έτσι ώστε να επικοινωνεί με τα ανάκτορα που είναι ακριβώς από πίσω του και γύρω-γύρω-γύρω, περιτριγυρισμένο όπως πάντα από τάφους. Τρίτο συμπέρασμα, ότι στο θέατρο αυτό γίνονταν πολύ σημαντικές τελετές. Τώρα, εάν όντως ήταν εδώ ο Φίλιππος ή αν ήταν κάποιοι αρχιερείς ή αν ήταν κάποιες ιέριες, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ μπερδεμένη εδώ η ιστορία της Βεργίνας. Άλλοι λένε άλλα, είναι πάρα πολύ αλλοιωμένα. Θα συνεχίσουμε βέβαια την περιήγηση. Τώρα θα πάμε να δούμε την συστάδα των βασιλικών τάφων και το μουσείο εδώ της Βεργίνας. Μήπως και βρούμε κάποια άκρη. Συνεχίζουμε. Για Χανής νεκρόπολη των Αιγών, που η έκτασή της ξεπερνά τα 2.000 στρέμματα. Φανταστείτε τι γινόταν εδώ πέρα. Το θέατρο που πήγαμε δεν είναι ούτε στα 500 μέτρα, έτσι. Από εδώ μέχρι εδώ όλοι είναι όλα τάφη. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα ελληνιστικό κτίσμα, το οποίο δεν γνωρίζουν τι είναι. Μέσα στους τάφους. Και μια ίστερη ελληνιστική κατοικία. Ο καθένας όπως πάντα βγάζει τα συμπεράσματά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συνδρομητές μας, γιατί μας το έχετε προτείνει άπειρες φορές να έρθουμε εδώ στη Βεργίνα να το επισκεφθούμε το μέρος. Έχει όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώς όμως το κόστος του ταξιδιού έχει καταδείξει να είναι απαγορευτικό λόγω της βενζίνης και των διοδίων. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίναμε σε όλα τα μέρη που μας προτείνετε. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στην βασιλική συστάδα των Τιμενιδών, στην οποία βρέθηκαν 21 παρακαλώ τάφοι. Εδώ βλέπουμε έναν από τους βασιλικούς τάφους, όπως και στους άλλους, στο θωρικό βλέπουμε μόνο την είσοδο, όχι παράθυρα, προφανώς. Πάλι τετράγωνο, βέβαια πιο μεγάλο, και δύο μνήματα μέσα. Τώρα αυτό το κτίσμα πρέπει να είναι γύρω στα 3x5, εντάξει, λογικό να είναι πιο μεγάλο από τους άλλους που έχουμε δει στα διάφορα μέρη. Σας βάζω εδώ και κάποιες φωτογραφίες για σύγκριση, να δείτε. Πού είναι εδώ? Και εδώ βλέπουμε έναν τάφο ο οποίος δεν υπάρχει. Θυμόσαστε τι σας έλεγε ο Μίστερ Μπράιτ, ότι ο κόσμος μαθαίνει πράγματα που δεν υπάρχουν? Λέει ότι δυστυχώς εδώ δεν σώζεται τίποτε, γιατί είχε καταρρεύσει η οροφή και γιατί ο τάφος είχε συλληθεί. Οπότε πήρανε και τα μάρμαρα, πήρανε και τις πέτρες, πήρανε και το ζωγραφιστό πάτωμα, γιατί είναι πολύ εύκολο να τα πάρει κανείς όλα αυτά. Και αυτός εδώ είναι ο τάφος. Άλλη τεχνοτροπία αυτή, δεν είναι το ίδιο, αλλά δεν. Ναι, είναι άλλη τεχνοτροπία γιατί είμαστε σε άλλο μέρος καταρχήν. Αλλά το σχήμα που έχει μόνο είσοδο και δεν έχει τίποτα άλλο γύρω-γύρω. Εννοείται, εννοείται τάφος, δεν το συζητάμε. Το λιγότερο τρελή είμαστε. Άμα δείτε τη θερμοκρασία έξω με την υγρασία, έχουμε λιώσει. Στο συγκεκριμένο τάφο που πηγαίνουμε τώρα, μόνο με τα πόδια μπορούμε να πάμε. Κλειστό είναι.
Και αυτός ο τάφος κλειστός, τσάμπα κάναμε τόσο περπάτημα. Πάμε για το μουσείο και για τους βασιλικούς τάφους του Φιλίππου κτλ. Ελάτε λίγο να αναπτυράσω. Είδαμε το δίκαιο ότι είναι χτισμένο ακριβώς δίπλα από τάφους. Τυχαίο κι αυτό, έτσι. Οι τάφοι συνεχίζονται από κάτω, οπότε η υπόθεσή μας είναι ότι κάτω από το δίκαιο υπάρχει τάφος. Τα συμπεράσματα δικά σας. Γιορτή μπάμιας για τους μερακλείδες. Φτάσαμε στο μουσείο. Μπροστά μας η περίφημη τούμπα, η βασιλική τάφη. Πάλι τα τετραγωνάκια σαν να φτάσουν στο θωρικό, ναι. Αλλά ήταν υποτίθεται μάλλον πιο απλών ανθρώπων, γι' αυτό ήταν και προς τα έξω, δηλαδή στην τούμπα. Βρέθηκαν πολλά κομμάτια σπασμένων από τη μισή που προέρχονται από τους τάφους απλών πολιτών. Αυτά που είδαμε, τα τετραγωνάκια, έτσι. Έχουν τα ένα επί ένα, δύο επί δύο. Εμένα μου κάνει εντύπωση ο σκοταδισμός εδώ μέσα και λέει ότι είναι και καλά για το όλο έτσι κλίμα εδώ του μνημείου. Δηλαδή το κλίμα εδώ του μέρους είναι σκοταδισμός. Εννοείται, κτερίσματα παιδικής ταφής. Πάλι εδώ, πολλά παιδάκια. Στέλνω ποτάχους βεβαίως, ε. Ναι. Ξεχάσαμε αυτές τις επικίνδυες στήλες. Ταφή μικρού παιδιού. Ταφή μικρού κοριτσιού. Έχει μια ταφή γυναίκας, εντάξει. Με τον μικρό υπηρέτη. Και το σκύλο του. Ο σκύλος είναι περίπου στο κανονικό μέγεθος του ανθρώπου, του υπηρέτη. Αυτός είναι μεγαλύτερος. Ο σκύλος είναι... Έχεις δίκιο. Λες και είναι κανισάκι σε σχέση με αυτόν. Εδώ έχουμε έναν γίγαντα και τον απλό άνθρωπο υπηρέτη του με το σκύλο. Λοιπόν, ο τάφος του Φιλίππου. 9,5 επί 5,60. Κοίτα ένα περίεργο έλασμα εδώ, τελετουργικό. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάποιο ιερέα. Εγώ βλέπω εδώ ένα τελετουργικό στεφάνι. Εμένα δεν μου μοιάζει για όπλο. Για ιερέας μου μοιάζει εμένας. Α, εδώ μπορεί να ήταν και πολεμιστής αυτός. Δεν αναγράφει πουθενά σε καμία από αυτές τις πινακίδες πού βρέθηκαν όλα αυτά. Απλά σου λέει 115 τι είναι, 116 κτλ. Δεν λέει ότι βρέθηκαν εδώ. Την πειρά είναι ότι έχει βρεθεί, υποτίθεται. Αλλά δεν σου λέει πού όμως. Δεν σου λέει πού βρέθηκαν. Σου λέει απλά τι είναι. Δεν σου λέει πού βρέθηκε. Εδώ, τα τελετουργικά σκεύη, ο τρίποδας και τα λοιπά, τα σκεύη του Ιεροφάτη που γνωρίζουμε και λέει ότι είναι τυπικά για τις νεκρικές τελετουργίες της εποχής αντικείμενα. Όχι, δεν είναι τυπικά για νεκρικές τελετουργίες. Είναι τυπικά για οποιαδήποτε τελετουργία, για οποιαδήποτε τελετή. Συγγνώμη. Εδώ ο τρίποδας. Και από πάνω ήταν αυτό που έμπαινε. Σωστά. Λυφάζομαι. Εμένα αυτό μου βγάζει περισσότερο από ιερέα ή από κάτι τέτοιο, βλέπεις. Είχε μέσα τις δέσποινες των Εγών, θα τα δείτε εκεί στο νέο μουσείο, είναι τα άμφια αυτά που φορούσαν, γιατί ήταν ιέριες. Πέσανε παρθένες και έκαναν αυτές τις τελετουργικές καταστάσεις. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Α, το χρυσό στεφάνι που φοράνε οι ιερείς είναι αυτό. Τι, μυρτιάς της συζύγου. Α, μπορεί να ήταν ιέρια.
Εδώ είναι τσιμεντωμένο και από πάνω έχει κάποιους πυρόλιθους που μπορεί να τους πήραν από οπουδήποτε και απλά να τους τοποθέτησαν. Το τσιμεντάκι εδώ είναι σαν το τσιμέντο που είχαμε δει στις Μυκήνες, σαν ένα από τους τάφους. Που ξέρεις τι ήταν, μπορεί να μην υπήρχε τίποτα εδώ πέρα και απλά να τα φέραμε. Τάφος, ναι, φαίνεται. Γιατί είμαι σίγουρη ότι πάει κι άλλο κάτι. Μόνο εσύ. Ζαλίζουμε. Και εγώ το ίδιο, δεν είναι καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ μια ώρα ταφική περίβολο. Δεν μοιάζει με εκείνο που είδαμε δίπλα, στο υποτιθέμενο θέατρο. Και ίδια τεχνοτροπία. Από το σκοταδισμό στο φως. Επιτέλους. Οι εντυπώσεις μου από το σκοταδιστικό μουσείο, Παύλα Τάφη. Καταρχάς, όλα τα ευρήματα που υποτίθεται ότι έχουν βρεθεί εντός, στην συντριπτική πλειοψηφία δεν γράφει που βρέθηκαν. Απλά σου γράφει τι είναι το κάθε τι, το κάθε ευρήμα. Απλά το υποθέτεις ότι βρέθηκαν εντός του τάφου. Κάτι άλλο το οποίο το βρήκα εντελώς γελίο ήταν τα τελετουργικά σκεύη. Είδαμε αρκετά τελετουργικά σκεύη, όπως τον κλασικό τρίποδα που τον έχουμε ξαναδεί και στους Δελφούς, καθώς και τα υπόλοιπα σκεύη του Ιεροφάντη. Και σου λέει ότι είναι για το συγκεκριμένο ταφικό τελετουργικό που όχι, αυτό είναι λάθος. Όλα αυτά που είδαμε είναι τυπικά τελετουργικά σκεύη, κλασικά, τα οποία τα συναντάμε για οποιαδήποτε τελετή γινόταν. Άλλο ένα περίεργο ήταν τα άπειρα στεφάνια, τα χρυσά. Καθαρά τελετουργικό ιερέα, όχι κάποιου στρατηγού ή κάποιου βασιλιά. Στεφάνια φοράγανε οι ιερείς και οι ιέριες. Οι βασιλείς φοράγανε στέμματα. Γιατί στα υπόλοιπα αρχαιολογικά μουσεία σου δείχνουν στέμματα βασιλέων, όπως στον τάφο του Ατρέα, αν και εφόσον ήταν πάλι αληθινό, βλέπουμε ένα στέμμα. Όλος ο κόσμος είχε τρελαθεί τότε, το 1977 ήταν, που ο Μανώλης Ανδρώνικος ανέσκαψε τον τάφο, λένε, του Φιλίππου του Β' στη Βεργίνη, εδώ που είμαστε σήμερα. Και λέμε, επιτέλους ανακαλύψαμε μέρος της ιστορίας μας, έτσι μας είχαν πει στο σχολείο. Ντρέπομαι που το λέω αυτό, αλλά σήμερα αυτά που είδα και εγώ και εμείς Μακπάι δεν είναι αυτά που νομίζαμε. Ας κάνουμε όμως μια μικρή ιστορική αναδρομή στο μέρος, όπως μας το λέει η Wikipedia, για να δούμε λίγο τι γράφει η συμβατική ιστορία. Καταρχήν, η Βεργίνη είναι μια κομμόπολη η οποία ιδρύθηκε το 1922, όπως μας λέει. Το όνομα Βεργίνα δόθηκε από το Μητροπολίτη Βερίας τότε, το 1922, τον Κωνσταντιο τον Α, νομίζω, ο οποίος έδωσε το όνομα της τελευταίας βασίλισσας της περιοχής, η οποία λεγόταν Βεργίνα Θεοδώρα. Και από ό,τι μας λένε, είναι γόνος των Παλαιολόγων. Αλλά το όνομα Βεργίνα είναι πρόσφατο, έτσι, δεν είναι αρχαίο. Είναι βυζαντινό. Τώρα, η Wikipedia. Τι αναφέρει για τα ευρήματα. Αρχικά πιστεύετε ότι ό,τι βρέθηκε εδώ ανήκε στις αρχαίες Αιγές, που ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Το 650, λέει, π.Χ., οι Αργιάδες, ένας αρχαίος ελληνικός βασιλικός οίκος, έφυγε από το Άργος και ίδρυσαν την πρωτεύουσά τους στις Αιγές. Δηλαδή, πήρε το λαό του αυτός, τους Αργιάδες, και τους μετέφερε εδώ. Και εδώ δεν υπήρχε τίποτα από τότε. Έτσι, αυτό μας λένε. Που σημαίνει ότι από Αργίτες γίνανε Μακεδόνες οι άνθρωποι αυτοί. Και από τις Αιγές, λέει, απλώθηκαν στην κεντρική Μακεδονία και μετατόπισαν τον τοπικό πληθυσμό των Πιέρων. Άρα, η περιοχή της σημερινής Βεργίνας, η οποία κατοικούνταν από τους Πιέρες, έμεινε έτσι ακατοίκητη μέχρι τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Οι Αιγές συνέχισαν να ακμάζουν ακόμα και μετά τις επιδρομές του 3ου αιώνα π.Χ. και νέες ανασκαφές αποδεικνύουν ότι κατά τον 1ο αιώνα μετά Χριστού κατοικούταν ακόμη. Υπάρχουν πολλές ασυμφωνίες ανάμεσα στους αρχαιολόγους και προβληματισμούς. Η θέση της σημερινής Βεργίνας, λέει, θεωρήθηκε από τους ανασκαφείς ότι συμπίπτει με την αρχαία πόλη Βάλα, που βρισκόταν νότια του ποταμού Αλιάκμονα. Το 68, λοιπόν, ο Νίκολας Χάμοντ, ένας Βρετανός ιστορικός, πρότεινε του συσχετισμού του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας με τις αρχαίες Αιγές, την πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου.
Αλλά αυτή η θεωρία απορρίφθηκε από τον Ανδρόνικο. Αλλά το 1977, όπου ανεσκάφη η τούμπα αυτή που είδαμε, ο Ανδρόνικος άλλαξε γνώμη και συνεφώνησε με τον Χάμοντ και ότι είναι βασιλικός ο τάφος και ότι στη σημερινή Βεργίνα πρέπει να ήταν οι αρχές Αιγαίες με τον τάφο του Φιλίππου. Επειδή είναι πολλά μπερδεμένα, σου λέει ότι πολλοί αρχαιολόγοι και ιστορικοί και επιστήμονες στο παρελθόν λέγανε ότι οι Αιγαίες βρίσκονταν στην Έδεσσα. Εάν οι Αιγαίες λοιπόν βρίσκονταν στην Έδεσσα, πού άραγε βρισκόταν η Έδεσσα? Η σημερινή λοιπόν αντίληψη είναι η επικρατέστερη, αλλά μάλλον όχι η αληθινή. Από τους τέσσερις τάφους που είδαμε μέσα, λέγεται ότι οι δύο ήταν συλλημμένοι και οι δύο ασύλλητοι. Ο τάφος του Φιλίππου φυσικά ήταν ασύλλητος, γιατί τα χρυσά ήταν ακόμα μέσα. Εγώ έχω μία μεγάλη απορία. Αν λέγεται ότι η περιοχή αυτή κατοικούταν μέχρι και τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά ξαφνικά εγκαταλείφθηκε, βλέπουμε μία τούμπα τεράστια γεμάτη με τάφους. Δηλαδή, τι μου λέτε εσείς, ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες έθαψαν τους βασιλείς τους, έφεραν ένας θεός ξέρει πόσα εκατομμύρια τόνους χώματος για να σκεπάσουν τους τάφους αυτούς. Οι τάφοι αυτοί ήταν σκεπασμένοι, έτσι. Έτσι ώστε να μην τους ανασκάψουν οι Ρωμαίοι. Έθαψαν τους τάφους και τους βρήκαμε μετά εμείς, μετά από 2.000 χρόνια περίπου. Το πιστεύετε αυτό? Εμείς δεν το πιστεύουμε καθόλου. Εμείς πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν έγινε μια τεράστια καταστροφή, βιβλική, μπορεί να ήταν λασποπλημμύρα, η οποία έθαψε παντελώς τους τάφους αυτούς, ώστε να ήταν απρόσιτη για οποιονδήποτε άλλο πλησίαζε. Όπως όλα τα αρχαία μνημεία τα οποία έχουν ανασκαφεί τον προηγούμενο και τον προηγούμενο αιώνα. Τώρα, μπορεί τον προηγούμενο αιώνα να υπήρχαν κάποιοι δημβορύχοι οι οποίοι να είχαν μυριστεί ότι κάτι πρέπει να υπάρχει εδώ και να σύλλησαν κάποιους τάφους, αλλά δεν νομίζουμε ότι ήταν προγενέστερα. Προσωπική μας εκτίμηση πάντοτε, τα ευρήματα που είδαμε μέσα στο μουσείο Τούμπα παραπέμπουν σε ιερείς και σε κάποιους πολεμιστές, όχι σε βασιλείς. Τα ευρήματα τα οποία δεν αναφέρονται που βρέθηκαν μπορεί να ήλθαν από οπουδήποτε. Όλη η περιοχή είναι γεμάτη τάφους, γεμάτη. Μικρούς, μεγαλύτερους και αυτοί οι τέσσερις βέβαια που φαίνονται ότι ήταν κάποιων προυχόντων. Δεν νομίζουμε ότι ήταν βασιλείς. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει βέβαια. Και κάτι τελευταίο από μένα. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όλη αυτή η ατμόσφαιρα, η σκοτεινή, εντός της τούμπας. Έχουμε επισκεφθεί και άλλα μουσεία, καθώς και άλλους τάφους, αλλά δεν ήταν έτσι σκοτεινά. Μιλάμε, επικρατούσε μία μαυρίλα μέσα. Το μόνο πράγμα που φωτιζόταν με μικρά έτσι φωτάκια ήταν τα εκθέματα και κάποια σημεία των τάφων. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, εάν ακούσετε, σε κάποια σημεία που ήμασταν μέσα, υπήρχε μία περίεργη μουσική υπόκρουση. Η οποία εμένα μου θύμισε όλο εκείνο το παράξενο, τελετουργικό, παύλα τελετή έναρξης στην Ελευσίνα που είχαμε κάνει το βίντεο. Για όποιον δεν το έχει δει, σας βάζω εδώ το σύνδεσμο να πάτε να το δείτε. Όση ώρα το ακούγαμε, εγώ προσωπικά άρχισα να μην νιώθω καλά. Ήτανε σαν κάτι πάλι έτσι ακαθόριστη, ψήσυχνη και πιο μπάση ήχη, μονότονη, χωρίς συνοχή μεταξύ τους, οι οποίοι προσέθεταν ένα πολύ άσχημο vibe στην όλη ήδη σκοταδιστική κατάσταση. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι υπερβολική, μπορεί να είμαι παράξενη. Σας λέω πώς ένιωσα. Ήθελα απλά να βγω έξω, με είδατε πώς έκανα με το που βγήκα. Όχι, δεν θα ήθελα να ξαναμπω, δεν θα ήθελα να το ξαναεπισκεφθώ το μέρος αυτό. Τώρα θα πάμε να επισκεφθούμε το νέο μουσείο που βρίσκεται λίγο πιο έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Φτάσαμε στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών. Ας μπούμε λοιπόν να δούμε τι θησαυρούς θα ανακαλύψουμε. Ελπίζω καλούς. Έχουν λιώσει και τα σκυλιά. Την προηγούμενη φορά στη Θήβα ήμασταν με 45 βαθμούς. Τώρα είμαστε με 40. Ναι, εδώ βλέπουμε το Διόνυσο Δεδρέα. Η Άμμονας Δίας. Έχει τα κέρατα του κρυαριού. Αυτή εδώ είναι η κεφαλή του Αλεξάνδρου. Την βλέπουμε στα νομίσματα και έχει τα κέρατα του κρυαριού. Θα σας πω μετά τι συμβολίζει αυτό. Σίγουρα είναι τάφος.
Και αυτό το συμπεραίνω από τις ψευτοθύρες που βάζανε στους τάφους για να μπερδεύουν τους κλέφτες, για να μην ανοίξουν. Βέβαια ήταν, όπως βλέπετε, από μάρμαρο ή από πέτρα. Αυτό πρόκειται για τεράστιο επιτύμβιο μνημείο. Μπορεί να ήταν αυτός όντως ο τάφος του Φιλίππου. Ψευτοθύρες είναι αυτές, για τους επίδοξους ληστές, συμμορήφους. Βλέπεις, πώς ήταν. Κι άλλοι τρεις εκεί. Αυτά υπάρχουν και, αν δεν κάνω λάθος, κάπου στο Μεξικό. Σε έναν πάλι τάφο, ότι ήταν έτσι ψευτοθύρες οι σκαλιστές. Και ουσιαστικά η είσοδος ήταν από αλλού. Συνήθως υπόγεια, μέσα από στο άμπορ, να ήταν μέσα από εκεί, από το θέατρο που έλεγε. Πολλούς μικρούς τάφους, γύρω τριγύρω, πάλι τα τετραγωνάκια με την είσοδο μόνο. Πρόσεξε, δεν έχουν παράθυρα. Ναι. Δεν υπάρχουν παράθυρα. Εδώ είναι ο δούλος, που είναι πάρα πολύ μικρός, και εδώ μιλάμε για ένα γίγαντα που λείπει εσκεμμένο το πρόσωπο και βλέπουμε και τα σύμβολα του, τον όφι και το άλογο γίγαντας. Πάλι γίγαντας εδώ, με δούλο. Και τι κρατάει στο... Ναι. Το έχουμε δει αυτό που το έχουμε το δει τσαντάκι. Το έχουμε ξαναδεί το τσαντάκι, λαπτοπάκι. Θυμάσαι, αυτοί που το φέραν, τι ήταν, κάτι γρήπες. Ομπρέλες. Λάπτοπ, τι είναι, κασετόφωνο. Κάτι κασετόφωνο, δεν ξέρω. Εδώ κάτι πιο περίεργα. Τι λόρες είναι αυτό. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτά. Επιτύμβει ανάγλωπη στήλη. Με ομπρελίτσα που ήταν στην παραλία ήταν. Βρε εδώ αυτά που κρατάνε, τι είναι αυτά, ραδιόφωνα. Σαν τηλεόραση εδώ, βλέπεις. Ε. Και έχει παρακολουθεί ο άλλος, κοίτα εδώ. Σαν να κρατάει τηλεόραση λάπτοπ είναι, ναι. Και παρακολουθεί η τύπισσα. Μεγάλη τούμπα, λέει. Υποτίθεται ότι έχει βρεθεί. Επιτύμβει ένα λήφη στήλη του Καλία. Ναι, αυτό φαίνεται. Ένας άνθρωπος, δεν είναι παιδάκι, δεν φοράει παιδικά ρούχα. Έτσι, κανονικός άνθρωπος και εδώ ένας γίγαντας. Κάποιος στρατηγός, στρατηλάτης, μαζί με έναν άλλο γίγαντα που δεν φαίνεται και ένα άλογο. Και αυτό είναι από το Ιερό της Ευκλίας. Αν δεν σου λέει τι είναι. Για να σου πει. Μπορεί να είναι και λάρνακα αυτό, μαρμάρινο. Α, από το Ιερό της Ευκλίας, το άγαλμα της Βασίλισσας Ευρυδίκης. Ή κάποιας ιέριας, τέλος πάντων. Οπ, να τος. Δεν είναι φίδι. Εδώ βλέπουμε ένα κομμάτι από πορεία. Γιατί όπως έχουμε πει, οι πορείες στεκόνταν όρθιοι και δεν κουλουριάζονταν. Κάναν αυτή την στροφή, αλλά καθύψος. Και μιλάμε για θηλαστικά τεραστίων διαστάσεων όντα. Και μάλλον αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει. Κλασικά δεν υπάρχει το κεφάλι. Με το μουσάκι που είχαν στο πηγούνι. Μιλάμε για θεραπευτικά όντα. Στο Ιερό της Εύκλειας, εκεί ήταν θαμένη η αίρια. Οπότε, σωστά λέω για τον Στεφάνο, το φοράγαν οι αίριες και οι αίρες. Μόλις βγήκαμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο, είχε πολλά παράξενα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Με το που μπήκαμε στην αίθουσα με τα νομίσματα, είδαμε και έναν άγλυφο του Αμμονουδιός. Είδατε ότι είχε τα κέρατα του κρυαριού, όπως και στα νομίσματα που απεικονίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος. Πάλι έχει και αυτός τα κέρατα του κρυαριού. Υποτίθεται επειδή η τότε εποχή αντιστοιχούσε στην περίοδο του κρυού, ζωδιακά, γι' αυτό και είχαν τον κρυό ως σύμβολο δύναμης. Γι' αυτό και γενικά σε όλες τις απεικονίσεις του, ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πάντοτε τα κέρατα του κρυού και απεικονιζόταν σαν τον Αμμοναδία. Τώρα, άλλο παράξενο ήταν στην μεγάλη αίθουσα με τα τμήματα ουσιαστικά του παλατιού, των ανακτόρων του Φιλίππου. Εγώ ειλικρινά αυτό που είδα ήταν ένα τερατώδες μνημείο ταφικό και όπως σας είπα με τις ψευδόπορτες οι οποίες μπαίνανε για να μπερδεύουν
τους επίδοξους τιμβορίχους ληστές να συλλήσουν τους σημαντικούς βασιλικούς τάφους. Οπότε καταλήγουμε σε ένα δικό μας συμπέρασμα ότι τα ανάκτορα επρόκειτο πάλι για έναν τάφο με μέσα μικρότερους τάφους, είδατε και στο σχεδιάγραμμα τα κλασικά πάλι τετράγωνα, κουτάκια 2x2, 3x2, 3x3. Έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι αυτές τις ψευδόπορτες τις βρίσκουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Βλέπετε στις εικόνες πόσο πανομοιότυπες είναι. Ένα άλλο που ήταν ψιλοακραίο ήταν αυτή η επιτύμβια στήλη. Βλέπουμε μια γυναίκα η οποία από πάνω της έχει ένα ομπρελίνο, μία άλλη κοπέλα κρατάει κάτι σαν ραδιόφωνο, η ίδια η γυναίκα, πάλι σε μεγάλο μέγεθος, ίσως ήταν γίγαντας, κρατάει ένα περίεργο σκεύος, καθρέφτη, δεν ξέρω τι, και από κάτω βλέπουμε άλλες δύο γυναίκες, μία πιο μικρή σε μέγεθος και μία πιο μεγάλη καθισμένη, η οποία η μικρή κάτι της κρατάει σαν λάπτοπ, σαν οθόνη και η πιο μεγάλη φιγούρα το βλέπει. Τώρα ο καθένας ό,τι συμπέρασμα θέλει βγάζει. Το θέμα είναι ότι τους ξέφυγε λίγο, όπως και οι άλλοι, η δίπλα, η επιτύμβια στήλη, όπου βλέπουμε ξεκάθαρα τη μορφή ενός γίγαντα, με τον δούλο του, ο οποίος κρατάει ένα τσαντάκι περίεργο, το οποίο το έχουμε ξαναδεί και σε άλλα πάλι ανάγλυφα ή γλυπτά. Από πάνω βλέπουμε τα σύμβολα δύναμης, το κεφάλι του αλόγου και τον όφι. Όποιος ασχολείται με τον αποκρυφισμό θα καταλάβει την σημασία τους. Επίσης λείπει το τμήμα του προσώπου του γίγαντα. Τώρα εσκεμμένα, προφανώς, μπορεί να ήταν και σκυλόμορφος. Μπορεί να είχε μια πολύ παράξενη όψη που για κάποιο λόγο την αποκρύπτουν και δεν θέλουν να την δούμε. Ό,τι άλλο έχει διασωθεί με αυτό το λεγόμενο τσαντάκι, η μορφή είναι κάτι σαν γρίπα, σαν σκύλο στο πρόσωπο και παραδίπλα βλέπουμε άλλο έναν άγλυφο με παρόμοιο πάλι δούλο, ο οποίος κρατάει ένα τσαντάκι. Τι γίνεται, είμαστε στη χώρα των γιγάντων, γιατί όχι, ποιος ξέρει. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φαίνεται η θεωρία αυτή. Εγώ απλά να προσθέσω δύο πράγματα. Πρώτον, η ενέργεια μέσα, ειδικά στην αίθουσα με τα καρφιά και τις λόγχες, ήταν απέσια. Δηλαδή, όπως και εγώ τα νιώσα άσχημα, νιώθα ότι μου κόπηκαν τα πόδια. Όχι μόνο το μουσείο αυτό, όλος ο χώρος της Βεργίνας μας έκανε να νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα. Μπορεί να είναι τυχαίο, δεν ξέρω. Όλα τα τυχαία παιδιά παύουν να είναι τυχαία πλέον. Εγώ είμαι αρκετά συγκρατημένος. Εδώ με χτύπησε και εμένα μέσα όμως. Ήταν πάρα πολύ περίεργη ενέργεια. Το δεύτερο δεν είναι συμπέρασμα, αλλά είναι εικασία. Είδα εγώ το ανάκτορο, αυτό που λέει το ανάκτορο του Φιλίππου. Αφενός δεν υπάρχει είσοδος πουθενά. Αφετέρου, σκεφτείτε, μήπως, λέω μήπως έτσι, μην πυροβολείτε ακόμα. Όλοι οι αρχαίοι ναοί τελικά να ήταν και αυτοί ταφικά μνημεία. Γιατί μπροστά οι ψευδόπορτες, να το πούμε έτσι, αν δεν ήταν κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό που ήταν οι κύονες, υπήρχε μεγάλη περίπτωση να είχαν καταστραφεί πρωτίστως ή να τις είχαν πάρει, εν πάση περιπτώσει. Λέτε οι ναοί να ήταν κάτι παρόμοιο με το ανάκτορο αυτό, θεωρούμε εμείς ότι είναι ταφικό μνημείο του Φιλίππου του Β'. Τροφή για σκέψη, παιδιά, δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Δεν γνωρίζουμε αν κάποιος από αυτούς τους τάφους ήταν του Φιλίππου ή όχι. Εμείς προσωπικά με αυτά που είδαμε σήμερα. Ταπεινά το λέμε, παιδιά, δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν από εσάς που μπορεί να έχετε διαβάσει τόμους, εγκυκλοπαίδειες για τα σχετικά θέματα. Αλλά εμείς πρώτα απ' όλα εμπιστευόμαστε τα μάτια μας και την αντίληψή μας. Και μετά ό,τι μας λένε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, είδαμε γύρω στα 10-15 λήματα στο ίντερνετ σχετικά με τη Βεργίνα και όλα σχεδόν διαφωνούσαν μεταξύ τους. Ένας κακός χαμός και ως και ο ίδιος ο Ανδρόνικος μέχρι το 1977 που ανέσκαψε την Τούμπα αυτή δεν ήταν πεπισμένος ότι ήταν ο Φίλιππος εκεί. Μετά συνεφώνησε για κάποιο λόγο. Μπορεί ο λόγος αυτός να μην ήταν δικός του, να αναγκάστηκε ο άνθρωπος να το κάνει. Ξέρετε τι υπάρχουν πίσω από τέτοιες ανακαλύψεις? Έχετε ιδέα? Δεν έχουμε εμείς, αλλά φανταζόμαστε. Τελευταίος σταθμός για σήμερα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Λέτε να πάρουμε απαντήσεις εκεί? Μακάρι. Φτάσαμε Θεσσαλονίκη.
τα καταφέραμε. Τώρα σιγά σιγά θα πάμε προς το Αρχαιολογικό Μουσείο. Για ακολουθήστε μας. Κοιτάξτε τι έχει στο έμπα του μουσείου. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Δεν είναι σαν εκείνα τα και καλά το τέμ που είχαν φτιάξει με τις πέτρες εντός του κορίκιου άνδρου? Ένας από τους συνδρομητές μας πολύ σωστά είπε ότι συνήθως τα φτιάχνανε για να οριοθετούν τους τόπους δύναμης και ότι εισέρχεσαι επίσης σε έναν τόπο δύναμης. Εμείς εισερχόμεθα εντός του μουσείου. Για να δούμε τι άλλο θα βρούμε. Καλησπέρα σας. Στο έμπα του μουσείου, τι άλλο? Δύο μαρμάρινες σαρκοφάγοι. Τι τυχαίο, ε. Ας μπούμε μέσα. Συγγνώμη, έχει και έναν εγχυτρισμό. Το ξεχάσαμε αυτό. Τάφος πάλι δηλαδή. Άντε, θα βρούμε αποδείξεις για οικίες. 1100 έως 700 π.Χ. Αυτό είναι υποτίθεται η αρχαία μέδινη απικία της Ερέτριας. Τι βλέπεις εσύ? Αυτό είναι ένας τάφος με ταφική περίβολο, όπως είδαμε και πιο πριν. Και εδώ έχουμε εγχυτρισμούς. Α, σου το λέει, τον εγκαταφείο. Α, το λέει. Σουβάστηκε. Πιθανόν λέει, δεν τα στάθηκα. Δεν είναι και σίγουρη. Και λέγεται και τούμπα, γιατί είναι τούμπα, αλλά σου λέει ότι ήταν και καλά αποθήκη για σιτηρά. Ότι ήταν πόλη. Εγώ βλέπω πάλι τάφους. Μια τούμπα κανονική, η οποία πάει και πιο βαθιά, εννοείται, δεν την έχουν ανασκάψει όλοι. Μην ξεχνιόμαστε. Α, που συνοδεύουν τους νεκρούς όμως, αλλά ήταν ζωντανοί. Μάλιστα. Κατοικήθη δική τούμπα. Στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, κάπου εδώ, οργανωμένο νεκροταφείο με 2.228 τάφους. Ήταν πολυπληθής οικισμός. Οικισμός. Ζωντανών ή όχι? Εδώ λέει αυστηρή οριοθέτηση του νεκροταφείου. Μάλιστα. Μακεδονικές νεκροταφεία. Πάλι εδώ, κοίτα εδώ. Νεκροταφεία. Πού είναι οι οικισμοί, ρε παιδιά μου, που έρχεται? Στο νεκροταφείο. Εδώ μόνο κτερίσματα πάλι και τάφους βλέπουμε. Ο νεκρός τοποθετείται. Εντάξει, αν εσείς πείθεστε από αυτό ότι αποτελεί κισμό, εγώ δεν πείθομαι, συγγνώμη. Με αυτά που έχουμε δει δεν πείθομαι. Εν τω μεταξύ τα σπίτια τα έχουν φτιάξει σαν τα σπιτάκια που είναι στην Χαβάη και στην Πολυνησία. Ναι. Που είναι από μπαμπού. Γιατί στην Ελλάδα είχαμε μπαμπού. Τα φτιάχναμε και έχουν βρει και από μινάρια από μπαμπού. Να και μία αληθινή, ε. Μήπως κάτι ξέρουνε και το βάζουνε. Ενδιαφέρον. Λαπτοπάκι. Πού βρέθηκε αυτό, δεν μας λέει. Το είδατε το μαρμάρινο τραπέζι σε σχέση με μένα? Σας φαίνεται κανονικό στο μέγεθος? Πρέπει μάλλον ο άνθρωπος που το είχε να ήταν άνω των 2 μέτρων. Γιατί εμένα μου έρχεται κοντά στο λαιμό. Μπούστο. Mm-hmm.
Σας θυμίζει κάτι? Δεν είναι οι ψευδόπορτες που είδαμε πιο πριν, στο άλλο μουσείο? Έλεγε ότι ήταν από το παλάτι. Εδώ το γράφει ότι είναι από τάφο. Πύλνης αρκοφάγος και εγχυτρισμός. Επιτίμιες της βεβαίως. Εδώ έχουν πολλούς άλλους γίγαντες. Ναι. Το βλέπεις. Και γιγάντιο άλογο, έτσι. Αυτά εδώ δεν είναι παιδάκια. Αυτά είναι γυναίκες. Έτσι. Κανονικές. Και αυτοί είναι γίγαντες. Και γιγάντιο άλογο. Από επιτύγιο μήνυμα, έτσι. Γίγαντες, κανονικός άνθρωπος, πάλι ρόφης και πάλι παράλογα τα σύμβολα. Και πάλι ζούμε, υποτίθεται, κανονικοί άνθρωποι, δεν είναι παιδάκια, φαίνεται. Γίγαντες, κανονικοί άνθρωποι, όχι παιδάκια, όφης και άλογο. Και ένας ιδιαίτερος χαιρετισμός. Α, και εδώ κάνει την καράν μούντρα. Αυτό έτσι. Και εδώ είναι δυσανάλογη. Πιο μεγάλος είναι αυτός ο καθήμενος. Α, κοίτα. Κάνει και μία μούντρα εδώ. Το βλέπεις. Ναι. Κάνει αυτήν τη μούντρα. Και έχει πάλι τον όφη. Εδώ κάτι... Λαπτοπάκι. Δεν ξέρω. Βρίζει λαπτοπάκι. Κιβωτός, χυμοστάφος, χαρακτηρίσματα. Γνωρίζετε τι κρύβεται στα υπόγεια του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ένα νεκροταφείο. Του μικρού νεκρού, παιδικό νεκροταφείο. Φροντίδα για ένα νεκρό παιδάκι. Από τύπαμε ποδιού. Μέγεθος 100. Σύγκριση στο χέρι μου, Τουλάχιστον 3 με 3,5 μέτρα αυτό, αν και εφόσον αποτελεί αποτύπωμα από δύο, έτσι. Δεν θα κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν έχει φωτισμό μέσα σε αυτό το τμήμα? Για να μην φύγουν πολλά εκθέματα. Επειδή είχε και άλλα εκθέματα πιο πέρα και είχαμε γι' αυτό το λόγο, ναι. Γιατί τα εκθέματα πιο πολύ. Γιατί είναι μαύρο και κόκκινο εγώ μένω? Ξέρετε, γιατί είναι μαύρο. Πολύ μαύρο, δεν είναι? Είναι σκοτεινά, ναι. Γιατί? Σας είπα για τα εκθέματα. Δεν πρέπει να κτύπονται πολύ στο φως. Αυτό το λόγο. Και πρέπει και μαύρο και όλες. Γεια σας. Μόλις βγήκαμε από το μουσείο, εντάξει, ήταν εξωφρενικά αυτά που είδαμε μέσα. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Από το υποτιθέμενο τραπέζι που, όπως είδατε, μου έφτανε εδώ, στο μπούστο, στο ύψος του στήθους. Δηλαδή, γιατί άνθρωπο ήτανε? Άνω των 2 μέτρων, είδατε τις πατούσες, εάν και εφόσον ήταν σε κανονικό μέγεθος πατούσες. Αλλά και γιατί όχι, γιατί να κάνουν υπερμεγέθη πατούσες? Σας μην ξεχνάμε ότι κατά την ελληνιστική περίοδο επικρατούσε πιο πολύ η φυσικότητα και η αληθοφάνεια, οπότε τα κάνανε σε κανονικά μεγέθη, ή τουλάχιστον έτσι μας λέγανε και στην ιστορία τέχνης, ποτέ κανείς δεν ξέρει, καθώς και οι επιτύμβιες στήλες που δείχνανε
αυτούς τους γιγαντόσωμους ανθρώπους και ακριβώς δίπλα τους, τους υποτιθέμενους δούλους, πολύ μικρότερους σε μέγεθος, τι να πω, με ξεπερνάει. Το άλλο πάλι που είδαμε με τις ειδικές μούντρες, είδατε την Καραν Μούντρα, είδαμε έναν περίεργο χαιρετισμό, όπου δύο γιγαντόσωμες φιγούρες πάλι δίνουν τα χέρια. Μια ειδική, προφανώς, λαβή, όπως θέλετε, πείτε το. Και παντού βλέπουμε τον απόκρυφο συμβολισμό του αλόγου και του όφεως. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, όσοι ασχολείστε με τον αποκρυφισμό, σίγουρα καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Εγώ φτάνω σε ένα συμπέρασμα μετά από όλα αυτά που είδαμε, ότι σε όλον εδώ τον νομό Μαθίας Θεσσαλονίκης σίγουρα υπήρχαν θαμμένοι γίγαντες. Τους βλέπουμε στις επιτεύγειες στήλες, ίσως ήταν εδώ η χώρα των γιγάντων. Γίνονταν περίεργες τελετουργίες, αρκετά σκοτεινές, ίσως υπήρχαν παράξενα όντα που όντως κατοικούσαν εδώ και φέρνανε μετά τους νεκρούς, είτε γίγαντες είτε ανθρώπους, γιατί είδαμε και πιο μικρούς τάφους. Πολύ ανακατεμένα τα πράγματα, παιδιά, πολύ άσχημη ενέργεια και στη Θεσσαλονίκη εδώ που είμαστε δεν έχει την καλύτερη ενέργεια. Μέσα σε αυτό το μουσείο πάλι δεν ένιωθα καλά και εγώ και ο Mr. Bright. Τι να πω, τα συμπεράσματα όπως πάντα δικά σας. Ό,τι είδαμε μέσα, για μια ακόμα φορά, ήταν τα αφικά κτερίσματα. Δεν είχε καμία σχέση με αυτά που έλεγαν. Προσπαθούσαν να παρομοιάσουν τους τάφους με οικίες για μια ακόμα φορά. Παιδιά, ζούμε σε ένα κόσμο εντελώς ψεύτικο. Τα στοιχεία είναι πολύ καλά κρυμμένα. Η αλλίωση είναι απίστευτη. Τα κρυφά σύμβολα, τα οποία είναι φανερά, είναι μπροστά μας, έτσι απλά εμείς δεν τα βλέπουμε. Κάποια πράγματα μπορούμε να πούμε, τα περισσότερα όμως δεν μπορούμε να τα πούμε, για ευνόητους λόγους. Οι αστιμαγίες και τα σύμβολα, όπως το πριόνι αυτό πίσω, πείτε μου εσείς αν είναι εργοτέχνης αυτό ή όχι. Οι σαρκοφάγοι στο έμπα του μουσείου πάλι. Υπάρχουν πράγματα που δεν κατανοούμε και το βασικότερο δεν μπορούμε να φανταστούμε, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε φαντασία. Δεν μιλάμε τώρα να φαντάζεσαι δράκους εξωγήινους και εγώ δεν ξέρω τι, πού. υπήρχαν έτσι και υπάρχουν πάντα, αλλά λέμε τώρα. Μιλάμε για αυτά που βλέπεις μπροστά σου. Γιατί δεν το βλέπεις κανονικά για αυτό που είναι? Είναι κάτι περίεργο, είναι κάτι το οποίο δεν δένει, δεν κολλάει, πώς το λένε. Σημασία έχει ότι μάθαμε πάλι αρκετά με αυτό μας το γρήγορο ταξίδι. Το λαδρόμος της επιστροφής ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με αρκετό πάθος. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας προτείνατε να έλθουμε εδώ. Συγγνώμη και πάλι που δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε και να δούμε κανέναν από εσάς. Ήταν ταξίδι αστραπή. Όπως είπαμε, τα οικονομικά δεν επιτρέπουν περισσότερες μέρες διαμονής. Μην ξεχνάτε λοιπόν να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Φιλιά πολλά σε όλους και τσάου!